Κύριε Υπουργέ, με το νόμο Γαβρόγλου το 2017, στη διάταξη αναφορικά με την αναγνώριση του ενιαίου και διάσπαση του τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου, το Integrated Master, έχει προκληθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στους αποφύτους πανεπιστημιακών σχολών εξωτερικού, γεωπονικού, μουσικού σπουδών, πληροφορικής, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτώνων, μηχανολόγων και άλλες ειδικότητες, ενώ στην πορεία προέκυψε πρόβλημα και με τους αποφύτους σχολών πανεπιστημιακών τμήματων της χώρας, όπως αυτή των μουσικών σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Τι ακριβώς έχει προκύψει? Πρώτον, δεν αναγνωρίζεται το Integrated Master σε αποφύτους με τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια εξωτερικού, ενώ υπάρχει σχετική ισοτιμία, αντιστοίχηση και αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το πρόηδη Κατσά, πλέον ΔΟΑΤΑΠ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους των ισότιμων τίτλων και να υπολείπονται σε προσόντα στις προκηρύξεις του Δημοσίου. Δεύτερον, στην πορεία προέκυψε και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση χορήγησης του Integrated Master με ευθύνη της κυβέρνησης σε πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας που πληρούν προϋποθέσεις και αφορούν, όπως προείπα, τους αποφύτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωνίου Πανεπιστημίου, όταν αντίστοιχα τμήματα έχουν αναγνωριστεί εδώ και ένα χρόνο. Με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο τους ως Integrated Master στην κατάταξή τους για τους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού ήδη έχουν καταρτιστεί οι πίνακες του ΑΣΕΠ. Για τους συγκεκριμένους αποφύτους, αντί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μεταγενέστερης υποβολής των εκκρεμών δικαιολογητικών και προσμέτρησή τους αναδρομικά στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το ζήτημα αφήνεται στην εξέταση ενστάσεων από το ίδιο το ΑΣΕΠ, το οποίο ως μη νομοθετικό όργανο θα κληθεί να αποφασίσει επί των ενστάσεων, εφαρμόζοντας αναγκαστικά τις διατάξεις των ΦΕΚ. Σας καταθέτω και στα πρακτικά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 12 Νοέμβρη 2019, 42 σελίδων, η οποία είναι σαφής, η οποία λέει: για λόγους ασφάλειας δικαίου θα απαιτεί το εισαγωγή ρητής σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης. Ούτε αυτή λαμβάνεται στα υπόψη. Η αντιμετώπιση και των δύο αυτών περιπτώσεων συνιστά άδικη και ανισότιμη αντιμετώπιση των αποφύτων ανάμεσα στις διάφορες σχολές σε εθνικό επίπεδο, όσο και των αποφύτων του εξωτερικού. Ξέρετε, το ΚΚΕ έχει διαφωνήσει με τον νόμο Γαβρόγλου, όπως και με το νομοσχέδιο τώρα το δικό σας της Νέας Δημοκρατίας πρόσφατα. Τώρα βιώνουμε τα απόνερα των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων στη βάση των κατευθύνσεων της Μπολόνια, που υπαγορεύει τη διεύρυνση της κατηγοριοποίησης πτυχίων και αποφύτων, που αντικειμενικά οδηγούν, να το πω έτσι, στο σμπαράλιασμα των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των αποφύτων, αποσυνδέει ακόμα περισσότερο το πτυχίο από το επάγγελμα, που όλοι θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας με ισοπεδωμένα δικαιώματα, θα είναι εγκλωβισμένοι σε συνθήκες ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης δουλειάς στο όνομα του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να λυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες? Πρώτον, για την πραγματική και ουσιαστική ισοτιμία των πτυχίων των αποφύτων εξωτερικού, για τα οποία έχει αναγνωριστεί με υπεύθυνο κρατικό τρόπο ισοτιμία ή και αντιστοιχεία με πτυχία Integrated Master. Δύο, να προσαρμοστούν αντίστοιχα οι μοριοδοτήσεις για προσλήψεις και διαδικασίες εξέλιξης στο δημόσιο και όπου αλλού είναι απαιτητό. Τρία, για την προσμέτρηση αναδρομικά στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ των πτυχίων των μουσικών του Ιωνίου ως Integrated Master και την ισότιμη κατάταξή τους με τους αποφύτους μουσικών και των άλλων πανεπιστημίων. Και τέλος, να πάρθουν άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο επάγγελμα με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο, χωρίς επιπλέον κύκλους σπουδών, πιστοποιητικά και καταρτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, έχει ουσιαστικά δύο σκέλη το ερώτημά σας. Θα απαντήσω και στα δύο. Θα ξεκινήσω πρώτα από το θέμα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών του εξωτερικού ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Integrated Master. Και ήθελα να επισημάνω αρχικά ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΑΤΑΠ, στην ερώτησή σας κάνετε, θα έλεγα, το λογικό λάθος να θεωρήσετε ότι αν κάποιος τίτλος σπουδών του εξωτερικού έχει κριθεί ισότιμος και αντίστοιχος με ένα τίτλο σπουδών του εσωτερικού, θα έπρεπε αυτόματα να αναγνωρίζεται και ως Integrated Master. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο αυτό δεν είναι σωστό.
Η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΑΤΑΠ δεν συνεπάγεται αυτόματη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του εξωτερικού ως Integrated Master. Και αυτό, για να το δείτε, πρέπει να δείτε τα κριτήρια ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Η ισοτιμία προβλέπει ότι δίδεται όταν η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφύτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της χώρας μας. Τώρα, η αντιστοιχία προϋποθέτει την ισοτιμία και επιπλέον ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά, και τονίζω το βασικά, μαθήματα του ομαδιδούς προγράμματος σπουδών της ΣΥΜΕΔΑΠΗΣ. Αν δούμε τώρα τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα κριτήρια αναγνώρισης τίτλου σπουδών της ΣΥΜΕΔΑΠΗΣ ως Integrated Master, είναι διαφορετικές. Δηλαδή, διάρκεια 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων, μαθήματα για θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, και αυτά συνήθως δίνονται τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, μαθήματα κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, συνήθως από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο έτος, εμβάθυση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων, δηλαδή αυτά είναι μαθήματα επιλογής που συνήθως είναι μεταπτυχιακού επίπεδου στα τελευταία της σπουδών, και τελευταία, εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκεια ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις που ανέφερα δεν προβλέπονται στις προϋποθέσεις αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Η εργασία αυτή, προφανώς με βάση αν κρίνει κανείς και τα υπόλοιπα κριτήρια, δεν μπορεί να είναι απλά βιβλιογραφικού επίπεδου. Τώρα, επιπλέον από αυτά, από αυτούς τους λόγους, τα κριτήρια αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΑΤΑΠ αφορούν στον χρόνο έκδοσης της πράξης και μπορεί να μην καλύπτουν τα κριτήρια του Integrated Master. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στο ΔΑΤΑΠ, γιατί το Integrated Master είναι κοινός προπτυχιακός και μεταπτυχιακός τίτλος, δεν αναγνωρίζονται ως αντίστοιχοι, παρά μόνο ως ισότιμοι, και επιπλέον πρέπει να εισαχθεί στην νομοθεσία του ΔΑΤΑΠ και ο τίτλος σπουδών του Integrated Master, ο οποίος δεν υπάρχει. Άρα όλοι αυτοί οι λόγοι εξηγούν για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτόματη αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών του εξωτερικού ως Integrated Master, αλλά απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι στην πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε αυτές. Για να μην πάρω τον χρόνο σας, θα απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα, στη δευτερολογία μου. Κύριε Υπουργέ, εγώ κρατάω αυτό που είπατε στο τέλος, ότι η πρόθεσή σας είναι να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση και να λυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κατάλαβα όμως και κάτι άλλο, ότι ήδη έχουμε μπει σε μια εποχή πολυκατηγοριοποιημένων πτυχίων. Αυτή είναι η ουσία. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ξόδεψαν, πήγαν στο εξωτερικό για δικούς τους λόγους, αποφύτησαν. Από εκεί αναγνωρίζεται το Integrated Master. Δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Και προφανώς τους βάλατε σε μια τέτοιου είδους κατηγοριοποίηση όταν τετραετή σπουδές στην Ελλάδα αυτομάτως μετατράπηκαν σε πενταετής. Αυτά τα προβλήματα εσείς τα γνωρίζατε εξ αρχής, έτσι δεν είναι? Οι μεν πτυχιούχοι του εξωτερικού κινητοποιήθηκαν απευθείας, άμεσα, από το 2018 έως και σήμερα, με αλλεπάλληλα υπομνήματα, εξώδικα, συνεχείς κλήσεις προς το Υπουργείο. Εσείς πολλές φορές αρνηθήκατε να τους δείτε στο γραφείο σας. Θα μου πείτε, το πρόβλημα είχε προκληθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και νομοθέτησε. Αυτό όντως ισχύει. Οι ευθύνες όμως βαραίνουν και τους δυο σας, ότι εδώ και 3 χρόνια δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Απλά το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς το διονύζετε. Δηλαδή, από τον Άννα στον Καϊάφα, το Υπουργείο το παρέπεμψε στο ΔΟΑΤΑΠ. Ο ΔΟΑΤΑΠ το Νοέμβρη του 2018 με ομόφωνη του απόφαση το επιστρέφει στην κυβέρνηση λόγω μη δικαιοδοσίας για να προβεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση κυβέρνηση. Και 2 μήνες μετά, Γενάρη του 2019, το Υπουργείο ξαναπετάει το μπαλάκι στο ΔΟΑΤΑ. Τον Ιούλιο του 2019, παραμονές εκλογών τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαντά στην εξώδικη καταγγελία των πτυχιούχων ότι θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να λυθεί το θέμα. Πάλι τίποτα. Είχαμε και μια κατηδίαν συζήτηση πριν από 1 χρόνο. Και τότε μου είχατε απαντήσει αυτό ακριβώς που απαντήσατε και τώρα, ότι όντως αυτή η περίπτωση πρέπει να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση. Έχει περάσει όμως 1 χρόνος. Τώρα το ξαναλέτε. Εύχομαι αυτό να γίνει όχι μετά από 1-2 χρόνια, να γίνει άμεσα,
έτσι, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είχαμε καταθέσει και σχετική ερώτηση φυσικά το Γενάρη του 2020, η οποία δεν απαντήθηκε. Και χωρίς να έχει λυθεί αυτή η εκκρεμότητα, προχωρήσατε στην προκήρυξη 3α του 19, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και της γενικής αγωγής για μόνιμο διορισμό, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν 20 μόρια λιγότερα έναντι των συναδέλφων τους των ελληνικών πανεπιστημίων, που τους αποδόθηκε το Integrated Master σε αναδρομική ισχύ. Το αποτέλεσμα είναι η πτυχή όχι του εξωτερικού, πολλοί από τους οποίους εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές, αλλά και ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν αυτά τα 20 μόρια που αντιστοιχούν σε 2,5 χρόνια προϋπηρεσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για μόνιμο διορισμό. Ενώ όσοι είναι ήδη μόνιμοι χάνουν τη βαθμολογική τους εξέλιξη. Αντίστοιχες τραγελάφικες τώρα καταστάσεις έχουν προκύψει με τους πτυχιούχους των μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είπατε θα μου απαντήσετε σε λίγο. Απλά να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν εδώ και 10 μήνες για να τους αναγνωρίσετε το Integrated Master και την προσμέτρηση των μορίων στους προσωπικούς πίνακες του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις ως αναπληρωτές για το νέο σχολικό έτος. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Έγκαιρα σας είχε στείλει επιστολή από ό,τι γνωρίζω, 5-8 του 19, σχετικό αίτημα μάλλον για αναγνώριση. Και ενώ τους το είχατε υποσχεθεί ότι θα λυθεί το θέμα τους, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω το αγνοήσατε, αλλά μέσα στα Χριστούγεννα, δηλαδή 5 μήνες μετά, δημοσιεύετε προκήρυξη του ΑΣΕΠ την 1ΓΕ του 19. Τους αναγνωρίσατε βέβαια το μάστερ 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, χωρίς όμως να τους έχετε αναγνωρίσει αναδρομικά το δικαίωμα να προσθεθεί αυτή η αναγνώριση στις αιτήσεις που ήδη είχαν κάνει. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τώρα είναι αδικαιολόγητα. Είναι ανήκουστα, δηλαδή μετά από με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, μετά από τόσο χρονικό διάστημα, καθυλωμένοι άνθρωποι και να περιμένουν με αγωνία για να δουν τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζουν μια απίστευτη ταλαιπωρία και όχι τίποτα άλλο. Μπαίνουν και σε μια διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού. Γιατί οι μεν έτσι και όχι και οι άλλοι έτσι, ενώ έχουν και αυτοί τα δικαιώματα προκειμένου να αναγνωριστεί το Integrated Master. Η ουσία είναι, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ότι η κατηγοριοποίηση πανεπιστημίων, πτυχίων και αποφύτων εντάσσεται σε μια γενικότερη ευρωενασιακή στρατηγική που εφάρμοσε και η προηγούμενη κυβέρνηση με τη λεγόμενη κινητικότητα, τη διαδικασία αντιστοίχησης προσόντων που πολυκατηγοριοποιεί πτυχία, τα αποσυνδέει ακόμα περισσότερο από το επάγγελμα και όλα αυτά προς χάρη της ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Αυτό τώρα επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο επίπεδο της τριτοβάθμισης, εκπαιδεύεται και στους εκπαιδευτικούς. Αυτός που σπουδάζει δηλαδή δεν έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση στο επάγγελμα που αντιστοιχεί στις σπουδές του και τη δουλειά με πλήρη δικαιώματα σε αυτό, κατοχυρωμένη με τη λήψη του πτυχίου. Θα σας καλούσαμε για άλλη μια φορά, αφενός το θέμα των πτυχίων των αποφύτων του εξωτερικού, άμεσα να προχωρήσετε στην επίλυσή του το πρόβλημα, καθώς επίσης και των μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναδρομικά να τους δώσετε το δικαίωμα να κάνουν συμπληρωματικά χαρτιά, έτσι ώστε να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων σε σχέση με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ευχαριστώ.